Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω ένα βίντεο με μικρότερη διάρκεια. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο πιο μικρό, γιατί τώρα τελευταία μας έχουν πλακώσει τα μισά ώρα και τα 25 λεπτά και γενικά είναι μεγάλα τα βίντεο. Ήθελα να κάνω ένα μικρό βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα, αυτό το βίντεο που θα παρακολουθήσετε τώρα, που θα παρακολουθήσετε τώρα ήθελα να πω, σε απλά ελληνικά, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση αυτό το μικρό βίντεο που ήθελα τόσο καιρό να κάνω. Να σας χαιρετήσω, γεια σας. Είστε εδώ πέρα, πιστεύω, αν έχετε δει τον τίτλο τουλάχιστον, είστε εδώ πέρα για ποδόσφαιρο, είστε εδώ πέρα για Premier League. Πολύ σωστά, ήρθατε στο κατάλληλο μέρος, στο κατάλληλο βίντεο. Σήμερα θα κάνω προβλέψεις για την Premier League, φυσικά και για τη φετινή σεζόν, 2022-2023. Αυτό το πλάνο είναι ένα ψιλοδιαφορετικό πλάνο, δεν ακουμπάω έτσι την κάμερα, δεν τραβάω συνήθως έτσι, αλλά ενώ είμαι στο ίδιο δωμάτιο στο στούντιο που είμαι κάθε φορά, έχω ένα διαφορετικό πλάνο, μια διαφορετική οπτική. Αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά θα μου χρησιμέψουνε. Ναι, κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ, η Premier League, οι προβλέψεις, όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Λατρεύω να κάνω προβλέψεις για την Premier League, μιας και συμμετέχετε κι εσείς ή τουλάχιστον αυτό κάνατε πέρσι το 21. Είχα πολλά μηνύματα και σχόλια και από κοντά βέβαια μου είχατε πει πολύ τη γνώμη σας, διαφωνίες κτλ. Για τις προβλέψεις μου. Οπότε ξέρετε τι, θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της Premier League μέχρι και το Μάιο του 23. Εδώ τα χαρτιά μας, έτσι. Και πάμε στην 20η θέση. Στην 20η θέση έχω βάλει τη Fulham. Η Fulham είναι μια ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Premier League και την βάζω 20η να πέσει κατευθείαν. Έχει κάνει κάποια περάσματα από την Premier League και παλαιότερα, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο πιστεύω. Γενικά η ομάδα δεν έχει αυτό το ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Τερμάτισε σε μια καλή θέση, αν δεν κάνω λάθος, αρχικά, okay, στην πρώτη ριάδα αυτό είναι δεδομένο, αλλά τερμάτισε νομίζω στην πρώτη διάδα. Δηλαδή είτε πρώτη είτε δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, η Fulham. Είχε μια καλή, τέλος πάντων, αυτό είναι σίγουρο, είχε μια καλή πορεία την περσινή σεζόν στη Championship, στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά και πάλι, εδώ είναι Premier League, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, θα τη βάλω στην 20η θέση. 19η. Η ομάδα που πολλοί θα θέλατε για διάφορους λόγους να μείνει στην αλφα κατηγορία ή τουλάχιστον εγώ να τη βάλω στην αλφα κατηγορία, δεν θα το κάνω, είναι η Nottingham Forest. 19η, να το ξέρω, είναι η ομάδα που αγόρασε, ας το πω, νομίζω την αγόρασε ένας Έλληνας, ξέρουμε όλοι ποιος Έλληνας είναι αυτός, ελπίζω δηλαδή. 19η θέση Nottingham Forest, δεν έχω μεγάλη ιδέα από την ομάδα γιατί έχει να ανέβει στην Premier League χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ναι, όσο καιρό ασχολούμαι με την Premier League, εγώ δεν έχω δει καθόλου την Nottingham Forest. Δεν ασχολούμαι και τόσο με την Championship, οπότε η ομάδα δεν έχει πέσει, ρε παιδί μου, στην αντίληψή μου όσο οι άλλες που είναι χρόνια στην Premier League ή ανεβαίνουν από εκεί που κτλ. Δεν έχω μεγάλη ιδέα, έψαξα για την Nottingham Forest, βρήκα πράγματα και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα ικανοποιητική για την Championship. Για την Premier League όχι. 19η. Σε θέλω να μαντέψετε ποια ομάδα έχω βάλει στη θέση νούμερο 18. Είναι μια ομάδα, η Southampton, που είναι αρκετό καιρό στην Premier League, βασικά όχι αρκετό, μπορώ να πω και πολύ καιρό στην Premier League, είναι χρόνια τώρα, αλλά πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά της. Φέτος είναι η χρονιά της. Και πέρσι βέβαια τα ίδια έλεγα και την είχα βάλει 18η να τερματίσει και 17η την Burnley. Και τελικά πήγε ανάποδα. Βασικά όχι, αυτή πήγε 15η, αλλά τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε νομίζω τι θέλω να πω. Η Southampton είναι μια ομάδα, καλά, δεν είναι ομάδα δεκάδας, ομάδα δεκαπεντάδας με δυσκολία θα έλεγα, ναι. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Μπορεί κάποιος άλλος να πιστεύει ότι ξέρεις τι, αυτή η ομάδα έχει προοπτικές. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Θα τη βάλω στη 18η θέση με ένα πολύ, μα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή περίπτωση, ένα ελαφρυντικό, ρε παιδί μου, για τη 17η, τη 16η θέση. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι είτε στις πολύ κάτω θέσεις που μένουν όμως οι ομάδες στην Premier League, είτε 18η. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γενικά δεν έχει, πιστεύω, τεράστιες προοπτικές.
17η Bournemouth. Είναι η μοναδική ομάδα από αυτές που πέρασαν φέτος, που πέρασαν πέρσι βασικά, που τέλος πάντων ήταν στην πρώτη τριάδα της Championship, οπότε πήγαν και Premier League για τη φετινή σεζόν. Είναι η Bournemouth, okay, καταλαβαίνετε, τη βάζω 17η. Οι άλλες δύο που ανέβηκαν φέτος, η Fulham και η Forest, τις έβαλαν να υποβιβαστούν, μαζί με τη Southampton κιόλας. Αλλά η Bournemouth πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που ίσα ίσα ενδεχομένως να καταφέρει και ενδεχομένως να τερματίσει σε μια θέση. Φυσικά δεν πιστεύω να τερματίσει στην πρώτη δεκάδα, δεν πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Καλά, όλα είναι δυνατά, αλλά και πάλι η Bournemouth έχει τεράστιους αντιπάλους πιστεύω και δεν μπορεί να τα απεξέλθει στους περισσότερους πιστεύω, όπως Chelsea, City, United κτλ. Αλλά έχουμε και πιο κάτω, έχουμε City, West Ham, πλέον θα πω και Brighton, τι να κάνω. Αλλά ναι, επειδή έχει αρκετούς αντιπάλους και σε ομάδες που δεν είναι ρε παιδί μου της δεκάδας, αλλά είναι δύσκολοι αντίπαλοι. Τόσο πάνω με λίγα λόγια για να μην πολυλογώ, θέλω να πω ότι η Bournemouth θα βρει δυσκολίες, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει ο coach να κάνει την ομάδα ρε παιδί μου να τα καταφέρει, στην κυριολεξία να τα καταφέρει, να κάνει μια τίμια προσπάθεια στην Premier League. 17η θέση η Bournemouth. Πάμε στη 16η θέση, λογικά έχετε περιέργεια. Ναι, βάζω τη Leeds United. Η Leeds United είναι μια ομάδα αθόρυβη, τα ίδια βέβαια έλεγα πέρσι και για την Brighton και μου βγήκε σε κακό. Ελπίζω φέτος να μου βγει σε καλό και να τερματίσει στη 16η θέση, μήπως πάρω και εγώ κανένα παραπάνω πόντο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί στις προβλέψεις για τη σεζόν 21-22 δύο πόντους πήρα. Εννοώ δύο πόντους. Δύο, πώς είναι τα τρίποντα ρε παιδί μου, ότι πέτυχα ακριβώς την ομάδα. Δύο τρίποντα, ας το πω έτσι. Στη 16η θέση λοιπόν η Leeds United, μια ομάδα που, κοίτα, στην Premier League πιστεύω εγώ θα μείνει. Στην Premier League θα ανταπεξέλθει, στους αντιπάλους δηλαδή, εναντίον των αντιπάλων που έχει, των σκληρών αντιπάλων από σε αυτή τη φάση, θα ανταπεξέλθει. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, είναι η Leeds United, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, δεν μπορώ να το βάλω κάπου παραπάνω, γιατί πιστεύω μετά θα είναι σίγουρη μια είτε μικρή είτε μεγάλη αποτυχία, ένα μεγάλο λάθος να το πω, ή μικρό ανάλογα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η Leeds United είναι μια ομάδα που θα μείνει στην Premier League, θα ανταπεξέλθει, αλλά δεν θα κάνει και κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ποτέ δεν έκανε κιόλας κάτι το ιδιαίτερο. Τα τελευταία χρόνια είναι στην Premier League, προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά είναι μια ομάδα που δεν θα κατακτήσει πιστεύω ποτέ μια καλύτερη θέση. Καλά, εντάξει, όταν λέω ποτέ δεν εννοώ στα χρονικά των χρονικών, αλλά εννοώ τα επόμενα χρόνια, αν μείνει στην Premier League. Το πρώτο φύλλο εδώ πέρα, το βλέπετε, το πρώτο φύλλο, είναι το πρώτο φύλλο που έχει τις θέσεις 20 έως 15. Και μετά έχουμε και τις υπόλοιπες 14 πρώτη θέση. Αλλά, για να τελειώσουμε επιτέλους αυτό το πρώτο φύλλο, θα πάμε στην Aston Villa. Η Aston Villa, παιδιά. Μία ομάδα που περίμενα να πάει καλύτερα στην περσινή σεζόν, δεν πήγε, στεναχωρήθηκα, εντάξει δεν με πήραν και τα ζουμιά, ούτε μαύρα έβαλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι πίστευα θα πάει κάπως καλύτερα η Aston Villa, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Πεις κάθομαι έτσι ρε, κάθομαι σαν βασιλιάς, τέλος πάντων. Πάμε στην Aston Villa και δεν θα ξαναπώ τέλος πάντων. Η Aston Villa είναι μία ομάδα middle table ας το πω, στη δεκάδα θα μπορούσε να φτάσει αν έκανε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τακτική, γιατί η τακτική της ομάδας είναι σαν την όρις στην Premier League, ανεβοκατεβαίνει σε αποτελεσματικότητα να το πω, κάτι τέτοιο. Είναι μια τακτική ρε παιδί μου που ίσως να χρειαστεί αλλαγές, ίσως να χρειαστεί το roster. Πάντως η Aston Villa αν θέλει να πετύχει πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει αρχίσει, έχει κάνει κάποια αρχικά βήματα. Έχει κάνει κάποιες αρχικές αλλαγές, ό,τι μπορεί κάνει και αυτή για να πάρει μια καλύτερη θέση, να τερματίσει σε μια καλύτερη θέση στην Αγγλία, στην Premier League. Είμαστε στο δεύτερο φύλλο, 14η θέση. Εδώ πέρα θα βάλω μια ομάδα που παλαιότερα όλοι μου το λένε, συνέχεια παλαιότερα ήταν ομαδάρα, τώρα δεν είναι. Και έκανα και αυτό έτσι, cool. Everton.
Everton στη 14η θέση. Το ξέρω, το ξέρω. Πολύ συμπαθείτε την Everton και δεν θέλετε να το κάνω αυτό. Θα το κάνω. Okay. Θα βάλω την Everton στη 14η θέση γιατί θυμάστε, νομίζω θυμάστε και τα περσινά. 16η, χαντακώθηκε. Και με το δίκιο δηλαδή, έπρεπε πιστεύω να χαντακωθεί στη βαθμολογία γιατί δεν τα πήγε καλά. Έκανα μία από τις χειρότερες τις χρονιές, θέλω να πω, σε απλά ελληνικά πάλι. Και πιστεύω ότι φέτος δεν θα γίνει κάποια τεράστια αλλαγή, αλλά μία μικρή βελτίωση σταδιακά θα τη βλέπουμε ανά τα χρόνια. Και ίσως σε κάποια χρόνια να έχει βελτιωθεί τόσο που να είναι όπως παλιά. Δεν νομίζω να κάνει κάτι τέτοιο γρήγορα. Αν το κάνει, δεν θα το κάνει γρήγορα. Αλλά θέλει λίγο δουλίτσα που λένε. Καταλαβαίνετε. Θέλει λίγο δουλίτσα. Η Everton αρχικά προσπαθεί να κάνει μεταγραφές. Τώρα από τις μεταγραφές που έχει κάνει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι, ρε παιδί, είμαι ικανοποιημένος, δεν είμαι κιόλας. Έχω αυτή την παραξενιά, δεν είμαι και με την κάθε μεταγραφή ικανοποιημένος, θέλω κάτι μεγάλο. Αλλά η Everton δεν έχει την οικονομική στήριξη, ακόμα τουλάχιστον, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πω καλύτερα, για να κάνει μια τόσο μεγάλη μεταγραφή όσο αυτές που σκέφτομαι εγώ, όσες έχω εγώ στο μυαλό μου και ονειρεύομαι. Βέβαια, εντάξει, ίσως με τα χρόνια και ίσως με τα χρόνια τόσο πάνω να γίνει κάπως καλύτερη και σε θέμα οικονομικών και σε θέμα αγωνιστικό κτλ. Το λέω συνέχεια, νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει ότι λέω συνέχεια για τα επόμενα χρόνια και τα επόμενα χρόνια, αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια όντως η Premier League θα έχει μια εξέλιξη, θα βλέπουμε καινούργιες ομάδες, θα βλέπουμε καινούργια πρόσωπα φυσικά, οπότε θα είναι μια τελείως καινούργια γενιά για την Premier League και πιστεύω ότι σε αυτή την καινούργια γενιά μπορούν να βελτιωθούν πολλές ομάδες και να φτιάξουν ένα καλύτερο roster ή κάπως καλύτερα τα οικονομικά ή τέλος πάντων ό,τι τους λείπει. 13η Newcastle. Να πάμε στη Newcastle. Newcastle. Η Newcastle είναι μια ομάδα που με, να πω, εντυπωσίασε, παραξένεψε, τι να πω. Τέλος πάντων τερμάτισε 10η στην Premier League. Ποιος δεν το περίμενε. Ποιος δεν το περίμενε. Πώς την είχα βάλει, 16η, 15η. Την είχα βάλει τέλος πάντων στις πιο κάτω θέσεις και τερμάτισε 10η, μία θέση κάτω από τη δεκάδα. Κανείς δεν το περίμενε. Ούτε εγώ. Το είπα και στο βίντεο αποτελεσμάτων για την Premier League την περσινή. Δεν περίμενε να κάνει μια τόσο καλή χρονιά και να τερματίσει σε μια τόσο καλή θέση. Θα τη βάλω 13η, έχοντας στο μυαλό την περσινή πορεία, αλλά φυσικά δεν είναι αυτό το κύριο κριτήριο, έτσι. Δεν είναι το κύριο κριτήριο η περσινή χρονιά, γιατί τώρα είμαστε σε μια καινούργια χρονιά Premier League, σε μια καινούργια σεζόν. Αλλά και πάλι, ίσως να με επηρέασε στην πρόβλεψή μου η περσινή πολύ καλή χρονιά της Newcastle. Αλλά κοιτάξτε, είναι ακόμα, τώρα που γυρίζω στο βίντεο, είναι τέλη Ιουλίου. Έχουμε και άλλες μεταγραφές και πωλήσεις. Θα δούμε και φυσικά η Newcastle πιστεύω ότι θα κάνει μια καλή μεταγραφή και αν δεν κάνει μια καλή μεταγραφή θα κάνει μια καλή πώληση για να βελτιώσει το οικονομικό. Πιστεύω όμως ότι κάτι θα κάνει η Newcastle. Δεν ξέρω γιατί το νιώθω, δεν ξέρω γιατί το πιστεύω, αλλά ναι ρε φίλε, λέω κάτι θα κάνει αυτή η ομάδα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνει κι αυτή. Όλες κάτι θα κάνουν δηλαδή. 12η Brentford. Τώρα πάμε σε άλλα νέα. Πάμε πιο κοντά στη δεκάδα, πάμε στην Brentford. Έτσι να κάνω και αυτό. 12η η Brentford. Η Brentford είναι μια ομάδα που ανέβηκε πέρσι. Λέω, ξέρεις τι, τη βάζω 14η, έχει προοπτικές αυτή η ομάδα. Και όντως είχε παιδιά προοπτικές. Και ακόμα πιστεύω ότι έχει. Τη βάζω 12η, μιας και πέρσι έκανε μια καλή χρονιά για πρώτη χρονιά στην Premier League μετά από τόσα μα τόσα χρόνια. Πόσα ήταν, 10 χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Μετά από τόσα χρόνια στην Championship, το να ανεβαίνεις ξαφνικά στην Premier League είναι δύσκολο, ειδικά τώρα που έχουν ανέβει και κάποιες ομάδες, είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο, οπότε έχεις και περισσότερο ανταγωνισμό. Η Brentford όμως είναι μια ομάδα που κατάφερε, έμεινε στην Premier League, τερμάτισε 14η και τώρα τη βάζει 12η, ένα παραπάνω μαξιλαράκι για την Brentford. Αυτό. Βάρσε και το μικρόφωνο. Τέλος πάντων. 11η Crystal Palace.
Ναι, κυρίες και κύριοι, είχα φάει ένα κόλλημα, δεν ξέρω γιατί, πολλοί μου το λέγατε, ακόμα δεν απορώ με τον εαυτό μου, είχα φάει ένα κόλλημα και είχα καθίσει 200 ώρες, καλό όχι τόσο, αλλά λέμε τώρα, είχα καθίσει πολλή ώρα στο βίντεο με τα αποτελέσματα της Premier League και έλεγα συνέχεια, Crystal Palace και Crystal Palace και Crystal Palace, γιατί και πώς, δεν ξέρω. Αν δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο που δεν είχα νόημα, το βίντεο θα είχε βγει μικρότερο και θα είχα κάνει ένα μικρό βίντεο που ήθελα. Αλλά πού μυαλό, τέλος πάντων. Είπα πάλι τέλος πάντων, καλά. Θα το προσπεράσω, θα πάμε στην Crystal Palace, η οποία και αυτή είναι μια ομάδα που έχει αρχίσει να ασχολείται με τις μεταγραφές και τις πωλήσεις, όπως και όλες φυσικά, αλλά αυτή το κάνει πιο έντονα. Τώρα δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ. Αυτό βλέπουν τα δικά μου μάτια τέλος πάντων. Αυτό βλέπουν τα δικά μου μάτια. Η Crystal Palace είναι μια ομάδα που δεν συμπαθώ, να τα λέμε κιόλα. Αλλά ρε παιδί μου, εδώ μιλάμε για θέμα μεταγραφικό, παύλα οικονομικό, παύλα αγωνιστικό κυρίως. Συμπαθώ, δεν συμπαθώ την Crystal Palace, θα την βάλω 10η γιατί μπορεί να τερματίσει σε μια τέτοια θέση. Ήρθε η στιγμή για τη δεκάδα της Premier League. Πάρτε, όχι εντάξει, θα το πω, θα τα πω κιόλας. Δέκατη η Brighton. Το ξέρω, ούτε την Brighton συμπαθώ, ή τουλάχιστον ούτε την Brighton συμπαθούσα, γιατί πίστευα ότι είναι απλά μια αθόρυβη ομάδα, όπως είχα πει και πέρσι, στις προβλέψεις, είναι μια αθόρυβη ομάδα χωρίς κανένα νόημα, που θα τερματίσει σε μια θέση, 20η δεν είχα βάλει, λάθος βέβαια, τερμάτισε 1η, 8η ή κάτι τέτοιο. Βασικά όχι 1η τερμάτισε, στην 1η θέση πέρσι. Φέτος τη βάζω 10η. Η Brighton είναι μια ομάδα που, αφού βλέπω ρε παιδί μου ότι η Brighton ασχολείται με μεταγραφές, ασχολείται πολύ με τους προπονητές, με το αγωνιστικό κομμάτι, τόσο που ασχολείται περισσότερο με το αγωνιστικό και λιγότερο με το οικονομικό, κατά τη γνώμη μου όπως πρέπει. Γιατί, okay, ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να έχεις πολλά λεφτά στην ομάδα σου, αλλά η ομάδα σου να μην καταφέρει να πάει στην Premier League ποτέ. Οπότε τι να τα κάνεις τα οικονομικά, όσες μεταγραφές και να κάνεις, αν δεν έχει αγωνιστικό επίπεδο η ομάδα σου, εντάξει. Θα δώσεις όλα στα λεφτά για αγωνιστικό και τελικά μπορεί και να μην έχει, δεν ξέρεις ποτέ. Τέλος πάντων είναι μια ομάδα που... Θα το κόψω αυτό το τέλος πάντων σε μοντάζ. Θα το κόψω, πες αυτό που λέω τώρα να μην μπει στο βίντεο, υπάρχει περίπτωση. Okay. Η Brighton στη 10η θέση, αφού είδα πόσο καλά πήγε πέρσι και τι τακτική έχει ο προπονητής, που νομίζω άλλαξε πρόσφατα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η Brighton που άλλαξε πρόσφατα προπονητή ή αν ήταν άλλη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν το έχω πει πολύ, εντάξει, η Brighton είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει περισσότερο από όλες για μια καλύτερη θέση, γιατί είναι μια ομάδα που πιστεύει στο roster της. Οπότε ναι, γιατί όχι. Ξεκινάμε τη δεκάδα με την Brighton. 1η η Wolves. Είναι και αυτό κάτι. Η Wolves είναι μια ομάδα που συμπαθώ, έτσι, είναι μια ικανοποιητική ομάδα, να το πω. Ένα λεπτό. Τώρα είναι όλα τέλεια. Είναι μια ομάδα ικανοποιητική, μια ομάδα που μου αρέσει. Πιστεύω ότι θα αποκτήσει προοπτικές ή και έχει, ανάλογα όπως το βλέπει κανείς. Εγώ βλέπω ότι έχει προοπτικές η Wolves, είναι μια ομάδα που δεν θα θορυβήσει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ τις πάνω θέσεις, αλλά και πάλι στη δεκάδα πιστεύω θα μείνει. Οπότε δεν θα πω πολλά για τη Wolves, γιατί πιστεύω θα κάνει μια παρόμοια χρονιά με την περσινή. Μια καλή χρονιά, έκπληξη κιόλας για τη Wolves, γιατί δεν το περιμέναμε. Αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα χρονιά της θα συνεχίσει η Wolves. Και αυτό το λέω για πολλές ομάδες. Πάμε στην 8η θέση και του West Ham. Εγώ λέω να πάμε στη West Ham. Η West Ham λοιπόν είναι μια ομάδα, είναι μια άλλη κουβέντα τελείως. Γιατί το λέω αυτό θα μου πείτε τώρα. Είναι μια ομάδα, να κάνω και αυτό μια, ωραία. Είναι μια ομάδα ρε παιδί μου που πέρσι με είχε προδώσει, με είχε νευριάσει. Γιατί έκανα προβλέψεις και την είχα βάλει 7η την είχα βάλει και 8η τη Leicester. Και τερμάτισε 7η η Leicester και 8η η West Ham. Πώς να μην νευριάσω με τη West Ham. Πώς ρε φίλε, πώς. Δεν γίνεται. Είχα πάθει τέτοιο πράγμα με τη West Ham. Με το back half, τέλος πάντων. Με τη West Ham που ρε παιδιά νευρίασα, δεν ξέρω γιατί. Νευρίασα. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά τώρα είμαι εδώ, ήρεμος,
με νέες προβλέψεις θα τη βάλω στην 8η θέση που τερμάτισε πέρσι. Γιατί εντάξει, η West Ham έχει κάποια προβλήματα στην ομάδα, τα οποία και είναι διάφορα τώρα, δεν θα κάτσω να τα πω όλα, αλλά έχει κάποια προβλήματα στην ομάδα. Πλέον έχει εγκατασταθεί, νομίζω, για τα καλά στο νέο γήπεδο, δεν είναι ανάγκη να συζητάω γι' αυτό, έχει γίνει πλέον. Αλλά επειδή έχει κάποια προβλήματα και επειδή πιστεύω ότι επηρεάστηκε το προηγούμενο καιρό όταν ήταν και τα θέματα με το γήπεδο, που τώρα νομίζω δεν υπάρχουν, όλα καλά, αλλά και πάλι όταν ήταν και το γήπεδο είχε επηρεαστεί, τώρα όμως έχει να λύσει και άλλα προβλήματα πιο εσωτερικά, όχι τόσο εξωτερικά, τόσο εσωτερικά, δηλαδή της ομάδας, όχι γενικά της Premier League, τους αντιπάλους κτλ. Πιστεύω ότι έχει να λύσει και άλλα εσωτερικά προβλήματα και αυτό ίσως λέω εγώ, ίσως να την επηρεάσει. Θα τη βάλω στην 8η θέση, σταθερά, όπως την είχα βάλει και πέρσι, να δούμε τι θα πάθουμε. Γιατί πολλούς, όπως και εμένα δηλαδή, η West Ham, τους προδίδει ή τους ξαφνιάζει στις προβλέψεις. Όπως και εμένα πέρσι δηλαδή. Οπότε θα τη βάλω και σταθερά, μην πάθουμε κανένα κακό. Στην 7η θέση, Manchester United. Ναι, το ξέρω, Manchester United έχει 20 πρωταθλήματα Αγγλίας. Premier League, πώς να το πω. Έχει πάρει τις περισσότερες Premier League. Ναι, το κοίταξα και το ξέρω πλέον. Αρχικά έχει πάρει το Ρονάλντο και πέρσι που πήρε το Ρονάλντο, λέω: ου, καλή φάση. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Τεράστιο μα τεράστιο λάθος. Η μεταγραφή του Ρονάλντο με είχε επηρεάσει, αυτό θέλω να πω κανονικά, με είχε επηρεάσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ στις προβλέψεις μου. Και δεν είχα βάλει να πάρει το πρωτάθλημα. Πού τερμάτισε? 6η. Λέω εγώ: θα σε βάλω 7η. Για να μάθεις. Τώρα που λέει να φύγει και ο Ρονάλντο, τώρα που έχει ήδη πουλήσει κάποιους πολύ καλούς παίκτες, γιατί έκανε κάποιες πωλήσεις, οπότε ξέρεις τι, έχει δώσει τους καλούς παίκτες σε άλλες ομάδες, έχει πουλήσει τους καλούς, θέλει να φύγει και ο Ρονάλντο, με ποιον θα μείνεις ρε United, με ποιον θα μείνεις? Οπότε λέω θα σε βάλω στην 6η θέση, η Leicester City. Η Leicester City είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι όντως θα έχει μεγάλη βελτίωση στα επόμενα χρόνια. Και ίσως είναι η ομάδα που πιστεύω θα έχει μεγαλύτερη βελτίωση στην Premier League τα επόμενα χρόνια, μαζί με κάποιες άλλες που θα πούμε αργότερα, αλλά κυρίως πιστεύω ότι η Leicester City θα είναι σίγουρα στην τριάδα των ομάδων που θα ανέβει πολύ τα επόμενα χρόνια. Οπότε σιγά σιγά το αρχίζω από τώρα αυτό ότι θα ανέβει τα επόμενα χρόνια. Τη βάζω από την 8η θέση που την είχα βάλει πέρσι και τερμάτισε 7η, τη βάζω 6η, μία θέση παραπάνω και σιγά σιγά μία θέση. Πήρε και το FA Cup πέρσι, οπότε έχει κάνει διάφορα. Πρόπερση βασικά. Καλά, εντάξει, αυτό είναι βέβαια από πρόπερση, δεν ξέρω τώρα γιατί μου ήρθε και το είπα. Έγινε πάντως. Να τα λέμε και τα καλά, εντάξει παιδιά, να τα λέμε και τα καλά. Παρ' όλα αυτά η Leicester City είναι μία ομάδα. Το είπα έτσι, λες και είναι δύο ομάδες. Τέλος πάντων. Η Leicester City είναι μία ομάδα που συμπαθώ, μία ομάδα που έχει προοπτικές και πιστεύω θα είναι και στην τριάδα των ομάδων τα επόμενα χρόνια που θα έχει περισσότερες προοπτικές, που πιστεύω ότι αυτό έρχεται πάνω κάτω μαζί με την πρόοδο. Περίπου, όχι ακριβώς, περίπου. Για να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Leicester City στην 6η θέση και μακάρι τα επόμενα χρόνια να βγω σωστός, να πάει κάπως καλύτερα. Στην 5η θέση η Arsenal. Είμαστε εδώ στο Europa League. Τι εννοώ? Η ομάδα που θα τερματίσει στην 5η θέση θα πάει στο Europa League και οι 4 από πάνω στο Champions. 5η θέση λοιπόν η ομάδα που θα πάει στο Europa League. Πήγα να πω στο Champions, όχι, αυτή είναι αργότερα. Για την ώρα στο Europa League είναι η Arsenal. Okay, η Arsenal ίσως με διαψεύσει, πολύ πιθανό να με διαψεύσει. Δεν θέλω, γιατί θέλω πετυχημένες προβλέψεις φέτος. Γιατί έψαξα πολύ παραπάνω από πέρσι. Βασικά πέρσι σχεδόν καθόλου και φέτος έψαξα πολύ για τις προβλέψεις. Οπότε θέλω πετυχημένες προβλέψεις για την Premier League. Πιστεύω ότι η Arsenal, αν δεν τερματίσει 6η, θα τερματίσει 5η, θα πάει στην Ευρώπη. Τώρα δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα κάνει στην Ευρώπη, ενδεχομένως να μην κάνει πολλά. Το λέω εγώ έτσι στον αέρα να υπάρχει, ότι μπορεί να μην κάνει πολλά στην Ευρώπη αν πάει όντως η Arsenal. Αλλά μια ευκαιρία για τους ομίλους θα την έχει. Πάμε τώρα στις επόμενες θέσεις, θα πάμε στο Champions League. Στην τέταρτη θέση έχω την Chelsea. Το ξέρω, ναι, το ξέρω, είμαι Chelsea στην Αγγλία και γενικά στην Ευρώπη είμαι Chelsea. Μ' αρέσει πολύ η Chelsea και υποστήριζω πάρα πολύ.
Τη βάζω τέταρτη. Πέρσι την είχα βάλει τρίτη και την πέτυχα και ακριβώς. Μαζί με τη Γούλς στη 14. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Παρόλο που είναι η ομάδα που υποστηρίζω πάρα πολύ στην Ευρώπη, παιδιά, θα βάλω την Τσέλσι στην τέταρτη θέση. Ναι, θα τη ρίξω την Τσέλσι. Γιατί πέρσι περίμενα κάτι παραπάνω. Εντάξει, τώρα να μιλήσω και για θέμα μεταγραφών. Δεν μιλάω πάρα πολύ για θέμα μεταγραφών, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Δεν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο για το καλοκαίρι. Οπότε δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για την Τζέλσι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει εκεί πέρα ο Ρονάλντο που έλεγε να φύγει. Και αυτά τέλος πάντων έλεγε να πάει στην Τζέλσι. Μία λέγανε και για τον Λεβαντόφσκι. Γενικά η Τζέλσι ακούγεται, δεν είναι σίγουρο, ακούγεται. Μπορεί να είναι και ψέματα, μπορεί να είναι βρώμες. Δεν ξέρω, αλλά ακούγεται ότι θα πάρει καλούς παίκτες. Πολύ καλούς κιόλας. Δηλαδή, όταν λέω Λεβαντόφσκι και Ρονάλντο, καταλαβαίνετε τι ακούτε. Λεβαντόφσκι και Ρονάλντο. Αστέρια της δεκαετίας. Αλλά ναι, αν όντως η Τσέλσι κάνει μια τέτοια μεταγραφή μεγάλη όπως ακούγεται, πιστεύω ότι μετά δικαιωματικά θα τη βάλω σε μια υψηλότερη θέση. Όσο και πάρα πολύ, μην νομίζω ότι αν πάρει ας πούμε το Ρονάλντο ή αν πάρει το Λεβαντόφσκι, εγώ θα τη βάλω να πάρει το πρωτάθλημα κατευθείαν. Θα τη βάλω όμως, άντε μια θέση παραπάνω, έτσι για το κάτι. Και το λέω αυτό γιατί και πέρσι με τη United τα ίδια έλεγα, την έβαλα να πάρει το πρωτάθλημα με το Ρονάλντο και τελικά τζίφος. Έκτη. Οπότε ναι, θα βάλω την Τζέλσι τέταρτη μέχρι να έρθει αυτή η μεταγραφή που θέλω πάρα πολύ να έρθει. Μέχρι τότε όμως σταθερά. Τρίτη θέση, ναι. Εδώ πέρα ίσως να είναι και η πιο τολμηρή μου πρόβλεψη. Θα βάλω τρίτη την Tottenham. Θα τη βάλω Champions League. Φυσικά θα τη βάλω Champions League. Αλλά όχι απλά στην τέταρτη θέση, ίσα ίσα. Τρίτη θέση, κανονικά. Σαν βασίλισσα. Θα βάλω την Tottenham στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που μπορεί να μην το περιμένατε γιατί τα προηγούμενα χρόνια, αν έκανα προβλέψεις στο 19, το 18 κτλ. Δεν θα την έβαζα στην τρίτη θέση με την καμία. Τώρα όμως θα το κάνω γιατί το τελευταίο καιρό, έτσι, όχι τόσο τα τελευταία χρόνια, δεν είναι πολύ καιρός, τουλάχιστον ό,τι βλέπω εγώ. Νομίζω ότι είναι τις πολύ τελευταίες σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μία εκτόξευση στην Premier League. Έχει μία εκτόξευση. Τώρα ακούγεται μία μεταγραφή για τον Κέιν, έχει γίνει, δεν είμαι σίγουρος. Παρ' όλα αυτά. Ενδεχομένως ο Κέιν να έχει φύγει και εγώ να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Μπορεί και αυτό. Εγώ θα μείνω στο συμπέρασμα ότι μπορεί και να έχει φύγει από την Tottenham, μπορεί απλά να το συζητάνε. Μέχρι εκεί όμως η μεταγραφή του Κέιν. Δεν έχω βρει πολλά για τη μεταγραφή. Συγγνώμη, έψαξα τόσο για τη μεταγραφή αυτή δεν βρήκα. Κλείνει η παρένθεση. Η Tottenham είναι όντως μια ομάδα που έχει μια ραγδαία εκτόξευση. Ραγδαία εκτόξευση, ωραίο το από αυτό, τέλος πάντων. Έχει μία εκτόξευση στην Premier League. Ακούγεται ότι θα κάνει καλές μεταγραφές, όπως και για την Chelsea. Έτσι, γενικότερα οι μεγάλες ομάδες στην Premier League ακούγονται ότι θα κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Μεγάλες ομάδες, μεγάλες μεταγραφές. Αν γίνει αυτό, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να το ξέρετε. Δεν θα βάλω βέβαια και μαγιό να χοροπηδάω. Ούτε θα κάνω κουρβούτια, αλλά καταλαβαίνετε. Θα χαρώ πολύ. Τρίτη λοιπόν η Tottenham, χωρίς πολλά. Πάμε στην πρώτη διάδα της Premier League. Η Liverpool είναι μια ομάδα που ίσως να αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα, παρόλα αυτά δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι μπορεί. Κοιτάξτε, έχει αντίπαλο τη City και είναι και μεγάλος έτσι, αντίπαλος. Σίγουρα έχουν κόντρα. Επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι οι ομάδες, ρε παιδί μου, εκείνη της τριάδας, της τετράδας, έχουν κόντρα, γιατί όλες μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση, λίγο λιγότερο όλες από τη City, έτσι το λέω αυτό, να υπάρχει. Η Liverpool είναι μια ομάδα που πήγε τόσο κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα πέρσι, δεν το πήρε, ούτε φέτος πιστεύω θα το πάρει, πάλι κοντά θα είναι, πιστεύω θα γίνει ένα παρόμοιο σκηνικό. Θα το πάρει η City, αλλά για λίγο, με λίγη δηλαδή διαφορά από τη Liverpool. Τώρα μπορεί να πέσω και έξω. Αυτές όμως είναι οι προβλέψεις μου. Αυτό πιστεύω. Α, και μην το ξεχάσω. Μπορεί αργότερα να το ξεχάσω, δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια, είτε στο Facebook είτε στο YouTube, ανάλογα τι θα μου επιτρέψει το YouTube. Θέλω να γράψετε στα σχόλια τέλος πάντων αυτού του βίντεο, όπου μπορείτε, σε όποια εφαρμογή μπορείτε, που θα βρείτε το βίντεο δηλαδή, να μου γράψετε στα σχόλια
είτε τη δικιά σας δεκάδα είτε εικοσάδα, έτσι για να έχω και μια δεύτερη γνώμη, για να ξέρω τι πιστεύει ο κόσμος για αυτά που λέω. Κλείνει και αυτή η παρένθεση, ελπίζω η τελευταία. Η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που θα κοντράρει, θα κοντράρει, ήθελα να πω σκληρά τη Λίβερπουλ. Βασικά όχι, η Λίβερπουλ θα κοντράρει τη Σίτι, η Σίτι θα κοντράρει τη Λίβερπουλ. Σταματάω να μιλάω γρήγορα γιατί τα μπερδεύω. Θέλετε να πω περισσότερα, θέλω να μιλήσω και για τις μεταγραφές, θα πω και για τις μεταγραφές. Αρχικά έκανε πολλές πωλήσεις στη Λίβερπουλ, έδωσε Μανέ, ανανέωσε με Σαλάχ, πολύ ακριβό πληρωμένος. Νομίζω πήρε και ένα καλό παίκτη, αυτή τη στιγμή όμως μου διαφεύγει, sorry, μου διαφεύγει η μεταγραφή της Λίβερπουλ. Αν και εγώ θυμάμαι τη φετινή Λίβερπουλ, όχι σε αγωνιστικό, σε μεταγραφικό και τέλος πάντων σε οικονομικό πιο πολύ επίπεδο, θυμάμαι τη Λίβερπουλ με καλές, με ακριβές και καλές πωλήσεις και όχι τόσο με μεταγραφές. Δεν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, δεν ξέρω θα γίνει αργότερα, μέχρι τώρα όμως έχουμε δει καλές πωλήσεις από τη Λίβερπουλ. Οπότε αυτό θα τη βοηθήσει στο οικονομικό, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, έτσι. Και ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί τελικά με αυτό με τα οικονομικά που θα ανέβουν, με τόσες καλές πωλήσεις και ακριβές, ίσως τελικά να καταφέρει και να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί το οικονομικό βοηθάει στο ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο η Λίβερπουλ να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Αλλά ξέρετε, δει, κακό σκυλί, οπότε Manchester City στην πρώτη θέση, αν δείτε πολύ καλά. Αν δείτε καλά, αυτό εδώ πέρα κάτι, έχω βάλει κάτι τρόπαια δίπλα από τη City, μιας και την έχω στην πρώτη θέση, έτσι για κάτι πιο πανηγυρικό. Η City είναι μια ομάδα που μπορείς να πετάξεις, η City είναι από αυτές τις ομάδες που μπορείς να πετάξεις απλά. Είναι η City ρε φίλε, είναι η Manchester City και θα πάρει το πρωτάθλημα επειδή είναι η City. Αυτό, τίποτα άλλο, χωρίς πλάκα τώρα, είναι η City, είναι απλά η City. Έχει αρχικά οι μεγαλύτερες χώρες στην Αγγλία, όχι όλοι, αλλά πολλοί από τους μεγάλους και μεγαλύτερες χώρες στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια είναι στη City. Να τα λέμε και αυτά. Από πού να αρχίσω, από πού να τελειώσω. Τώρα τι να λέω, πήρε Haaland. Καλή μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή. Πήρε Haaland, έχει το Ruben Diaz, έχει, τώρα θα ανανεώσει, ούτε ξέρω. Ruben Diaz, Company και άλλους πολλούς. Αγουέρο, νομίζω, δεν ξέρω αν έφυγε Αγουέρο τώρα. Παίζει και να φύγει. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, η City είναι City, ρε φίλε. Θα βγάζω και το καπέλο στη Manchester City. Αυτό είναι. Ας και το ξαναβάζω γιατί έχω γίνει χάλια. Ξαναβάζω το καπέλο στη Manchester City. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να γελάσατε, ελπίζω να χαρήκατε, ελπίζω να συμφωνήσατε. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο να έχουμε διαφωνίες, αλλά δεν πειράζει, ας έχουμε. Γνώμη έχει ο καθένας. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτές ήταν οι φετινές προβλέψεις για την Premier League. Σε αυτό το βίντεο θα πέσει πολύ μοντάζ, θα πέσει πολύ γέλιο. Θα ελπίζω να πέσει και προβολές, γιατί γενικά δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, να αφιερώνεις χρόνο σε κάτι, πολύ χρόνο είτε λίγο ανάλογα. Αλλά το να αφιερώνεις χρόνο σε κάτι και αυτό να αποδίδει δεν είναι και άσχημο, έτσι. Να λέμε και την αλήθεια. Οπότε ναι, χτυπήστε το κουμπί. Τις εγγραφές θα πω εγώ, όλοι λένε του like, εγώ θα πω τις εγγραφές γιατί δεν ξέρω πιο σημαντικό, δεν ξέρω πώς τα έχω στο μυαλό μου. Κάντε οπότε μία εγγραφή αν όντως σας αρέσει το περιεχόμενο, αν δεν σας αρέσει δεν σας αναγκάζει κανείς, δωρεάν είναι, θέλετε, δεν θέλετε. Κάντε μία εγγραφή αν όντως σας αρέσει το περιεχόμενο, like, γενικά να βλέπετε τα βίντεο αν σας αρέσουν, αν δεν σας αρέσουν τα είπαμε και πριν αυτά, γνώμη σας, δεν τα βλέπετε. Νομίζω δεν είναι ανάγκη να εξηγήσω κάτι παραπάνω, έτσι. Αυτό το βίντεο τελείωσε. Έφτασε στο τέλος του και ελπίζω να τα πούμε κάποια άλλη φορά. Και εδώ βλέπουμε τις προβλέψεις μου. Η Premier League του 2022 με 2023.